Πάμε Αιγλαμία. Χρονικά πάμε από το τελευταίο μας, οκ. Κοίταξε, Αιγλαμία όταν παίζει με την ΑΕΚ, στην ΟΑΚΑ και παίζει με τον Βίντρα και τον Αζέντζιο στόπερ, 39 χρονών ο Βίντρα, αργός ο Αζέντζιο και ο Σκόνδρας Παλαιστής δεξιμπακ, 1-2-3 δεν υπάρχει, θα μπουν μέσα, θα γίνει πέναλτι, θα τους πάρουν στενάς μέναν, δεν στέκεται έτσι. Δηλαδή η αντιμετώπιση του Πετράκη είναι μια καινούργια φιλοσοφία του, ότι εγώ πάω να παίξω την μπάλα μου, είτε παίζω με τον Ατρόμητο στην έδρα μου, είτε παίζω ξέρω εγώ με τον Πανιόνιο στην έδρα μου, είτε παίζω με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Είναι λάθος αυτό. Καλά το ξεκίνησε με 5-4-1. Βλέπω το αλλάζει τώρα και παίζει με τετράδα. Λάθος. Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος της Λαμίας. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ με ένα επιθετικογενή σχήμα χωρίς εξάρι ξεκούρασε τον Σιμόες. Με Τσακόβ και Κρίσης, δύο οκτάρια που φαίνεται ότι στο γκολ έρχονται. Άρα και αυτό το παιχνίδι ήταν σημαντική και το Μάνταλο μπροστά από αυτούς. Βλέπω τα μπακ της ΑΕΚ να έχουν θέματα στα ανεβάσματα σε τέτοιου είδους μάτς. Ο Μπακάκης και ο Λόπες. Ο Λόπες είναι στο περοειδής τριάρι, δηλαδή στο περοφέρνι κατά κάποιο τρόπο. Ο Ανσαριφάρ ήταν έτοιμος, δηλαδή μάλλον το διαλέξαν σε αυτό το παιχνίδι, γιατί βλέπω ότι στο άλλο θα μείνει απ' έξω. Το κάνω πρόβλεψη αυτό, θα μείνει απ' έξω. Ένας Γκαρσία εξτρέμ που κάνει το πρώτο γκολ. Αλλά ένας Γκαρσία ο οποίος επιπόλαιο στα μαρκαρίσματα, τσαπατσούλη στην τελική προσπάθεια ή του ύψους ή του βάθους, τα αστέρια και οι πλανήτες δεν ξέρουν πώς θα ξυπνήσει. Και είδα ένα Τσογλάνι σε εισαγωγικά ποδοσφαιρικό το μαχαίρα, ο οποίος τον είδα συγκρίσει με τον Τζόλι, στο ένας μέναν πάει πιο πολλές φορές. Βέβαια δεν έχει τον γκολ φαίνεται που το έχει ο Τζόλι. Άρα εδώ ο μαχαίρας φαίνεται ότι είναι ένα εξτρέμ το οποίο μπορεί να βγει στο ένας μέναν. Καλά σπασίματα της μέσης πάνω στον Σκόνδρα, έκανε καλή δουλειά. Εντάξει, εύκολο το μάτς. Η Λαμία φαίνεται ότι θα διώξει προπονητή, γιατί δεν μπορεί να πάρει αποτελέσματα. Δίκαιο, εύκολο, χωρίς να υδρώσει, με 4-2-3-1 επιθετικό γενές και πάει τώρα να χτυπήσει το μεγάλο μάτς ξεκούραστα και όχι με μεγάλη βιολογική κόπωση. Άρης Γιάννενα. Κοίταξε τώρα, ο Άρης με τα Γιάννενα, αυτοί παίξαν ένα 4-4-2 τα Γιάννενα με 4 οχτάρια ουσιαστικά και βγάζανε τα δύο μπακ, το Σαλαγκούδη, το Σάλιακα και τον άλλο, το Μαύρο. Εκεί ο Άρης έδειξε ότι μπλοκάρεται και ότι του πήρε το κέντρο. Έβγαλε 4 στο κέντρο με 3. Δηλαδή του πήρε το κέντρο. Θεωρώ σημαντικό για το παιχνίδι και το γεγονός ότι άλλαξε η ροή του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Οι αλλαγές που έκανε ο Μάντζιος ήταν συγκλονιστικές. Καταρχήν έδωσε το μήνυμα στη διοίκηση, πάρτε μου στόπερ με αυτόν που δεν στρίβει, γυρνάει πίσω, δηλαδή τα δύο ο Άρης με τετράδα άμυνας. Ότι δεν έβγαλε τον Δελιζίση και έβγαλε τον Ντάτκοβιτς. Εντάξει, ο Δελιζίση είναι ο Ρουφιάνος τώρα, ένας από τους Ρουφιάνους του, του Πρόεδρου. Άμα δεις τις δηλώσεις στην Νόβα του Δελιζίση μετά το μάτς, είναι κυβερνητικού εκπροσώπου. Εκεί τώρα ο Καρυπίδης έχει το Δελιζίση, έχει το Μάντζιο. Έδιωξε τα κακά παιδιά που αντιστεκότανε και έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που θα έχουμε μεγάλες ομορφιές στον Άρη στη φετινή περίοδο. Απόλυτη μοναρχία στον Άρη. Ναι. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση στον Άρη είναι ότι πήραν ρυθμό και οι δύο ομάδες. Μου έκανε εντύπωση ότι ο Πας Γιάννενα χωρίς ρυθμό μάτς δεν έχει πάρει ρυθμό στο παιχνίδι. Ήταν το πρώτο επίσημο μάτς. Πήγε πολύ καλά στο κομμάτι του ρυθμού. Θα δούμε καλή μπάλα από τον Πας Γιάννενα. Κάθε το ποδόσφαιρο πήγε πολύ από το κεντρικό άξονα και χτύπησε τα center back και την πλευρά την κακή του Άρη, που ήταν ο αριστερός οπισθοφύλακας, ο οποίος είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να το λύσει ό,τι μπορέσει να βρει, με ό,τι λεφτά μπορεί να βρει, να κλείσει εκείνη την τρύπα αριστερά. Μου έκανε ιδιαίτερα άποψη σημαντική και δυσάρεστη ότι ο Άρης έκανε πολλές φάσεις. Μπήκε σε ένα σμέναν, έκανε σούτα από τα οι δυο πλάγοι, μπήκανε μέσα, χωθήκανε. Ο Μπαρτολίνη, πώς το λένε, μπήκε, έκανε, έρανε κτλ. Ο Άρης δεν πήρε ούτε μία φάση από το center forward. Ούτε μία τελική ενέργεια. Καρκίνη μεταστατική, Ντάρκοβιτς, Γκανέα και Λόπες. Πιο πολύ κουνήθηκε ο Μάνος, ο οποίος είναι ευκαιρία του, πρέπει να το δει αυτό, να τον εφάει και να γίνει ο Μάνος βασικός. Στην πορεία βλέπω τον Μάνο βασικό. Βλέπω δηλαδή κατάσταση εκεί δυσάρεστη για τον Άρη. Έχει πάρει 3 παλτά, το φορ και τα 2 τέταρτα της άμυνας από αριστερά
προς τα στόπερ. Ντάρκοβιτς, Γκανέα, Αμέα και Αμέα, τρία Αμέα έχει. Ντάρκοβιτς, Γκανέα και Σέντερφορ. Αυτά. Βόλος ΠΑΟΚ. Άκου τώρα. Γιατί πολλά ακούστηκαν και πολλά υπόθηκαν. Ναι, για πες. Φαντάσου τώρα να είναι ο Μαρινάκης φίλος με τον Μπέο. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Να παίζει ο Μαρινάκης 20 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια ευρώ σε ένα μάτς. Και να παίξει ο Μαρινάκης με το Βόλο στο Βόλο. Και να είναι ο Μπέος φίλος του. Υπήρχε ποτέ περίπτωση ο Μαρινάκης με 8 αναπληρωματικούς να μην πάρει το μάτς. Με φίλο τον Μπέο. Άρα ο Μπέος είναι απέναντι στον ΠΑΟΚ κολοτρυπίδα ή δεν έγινε σωστή δουλειά. Δηλαδή δεν γίνεται να έχεις το Βόλο γκόμενο. Δηλαδή τι να πεις. Δηλαδή είναι σαν να έχεις μια γκόμενα, να πηγαίνεις στο κρεβάτι, να σου πει έλα αγάπη μου κτλ. Να σε βάζεις το ποτό κτλ. Και την ώρα πάνε τη γαμίση να σου πει έχω περίοδο. Βρε γαμό το ξεστάλι σου. Τώρα μου λες ότι έχω περίοδο να πούμε κτλ. Δήλωση διαμαρτυρίας για τη διαιτησία θα έχουμε ή καμιά συνέντευξη. Τι να κλάσει ο Μπέος, δεν νομίζω. Ίσα ίσα ο Μπέος νιώθει άσχημα. Καλά κάνει τον πέναλτι ο Ισίτη για πλάκα, να ξέρεις. Ο Ισίτη κάνει πέναλτι το ένα μετά το άλλο. Δεν τα σφυρίζουν οι διαιτητές. Μην βγει κανένας μπαλάκας και να πει να σταθεί ο Ισίτη στην μπάλα. Στο MMA στέκεται άνετα. Κοίταξε ο ΠΑΟΚ, ο προπονητής δεν φταίει σε τίποτα. Σου λέει: εγώ φίλο τον Βόλο. Όλοι λένε: ο Βόλος είναι δικός μας. Ο Σαββίδης εντωμεταξύ με τα νεφρά να είναι διαλυμένα και με υπέρταση ο άνθρωπος δεν έρχεται εδώ. Άφησε τους κοπρίτες εδώ πέρα να κάνουν δουλειά. Οι κοπρίτες λένε: αλλά μόνο ο Μπέος θα χάσει. Ο Μπέος λέει: δεν με πήρατε τηλέφωνο. Πατώ 0-0 με 8 αναπληρωματικούς και κάτω στο δάχτυλο του Ραπτόπουλου που δεν έχει κόψει και τον νύχι. Άντε μπράβο. Ολυμπιακός Πανετολικός. Ολυμπιακός είναι ένα αμάξι, Mercedes, που πάει στην Αθήνα και σου λέει ο Πουλβατζής: κοίταξε να δεις, θέλω να, σε 4 ώρες να είμαστε στην Αθήνα. Ωραία. Πάει στο πρώτο μισό με 130 χιλιόμετρα την ώρα το Mercedes, πάει μέχρι τη Λάρισα σε 2 ώρες και από τη Λάρισα και μετά τραβάει 230-240 τελική και φτάνει στο νούμερο. Δηλαδή ένα ημίχρονο το χάνει. Παίζει ένα ποδόσφαιρο υποτονικό, μικρή πάσα κτλ. Έχει την ευλογία να έχει δύο εξτρέμ να μπαίνουν στην περιοχή και ένα σέντερφορ απρόβλεπτο. Σέντερφορ με ένα 90 σε τόσο κλειστό χώρο να κάνει τρίπλες, να μπαίνει, να σουτάρει, να πλασάρει, κεφάλια και ιστορίες δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι μεγάλη ευλογία για τον Ολυμπιακό να είσαι σε τέτοια φόρμα, σε ποδόσφαιρο που ακόμα ψάχνει να βρει τα πατήματά σου, να σου κάνει σέντερφορ τέτοια τεμάχια, τέτοια γκολ. Μεγάλη υπόθεση. Για Ατρόμητο, για Όφη Ατρόμητο, είδες καθόλου, έχεις άποψη? Εντάξει, είδα ότι Όφη μπροστά χαμηλά πετάει φωτιές. Είδα ένα σύστημα με τρεις στόπερ που καθιερώνει τον Βούρο σαν τρίτο στόπερ γιατί είναι κοντός, τον βοηθάει. Είναι μερικοί που δεν μπορούν να παίξουν τετράδα άμυνας, σε τριάδα στόπερ που να παίξουν, αυτός είναι ο Βούρος. Καλά χαφ και έναν Ατρόμητο ο οποίος βλέπω ότι θα μείνει πίσω από Παναθηναϊκό και πίσω από Άρη. Γιατί θα μείνει πίσω? Γιατί έχει δύο βαλούτες σέντερ μπακ αργούς. Ένας έκανε τον κόλ βέβαια ψηλά ο Γούτας. Ο Γκάλο ό,τι μπορεί να συμμαζέψει από τα συμμάζευτα. Πεσμένο Κυβρακίδη, πεσμένο αριστερό μπακ που θα ανέβουν. Χαφ Χαρίσης που κάνει πολλά φάουλ εύκολα. Και ο Ούμπιντες τον έβαλε μετά 38 χρονών στο χώρο το χαφ να κάνει. Έχει πρόβλημα στο σέντερ φορ. Ο Βέλιος δεν του βγήκε, ο Μανούσος τα κάνει. Πήρε παραπάνω από ό,τι άξιζε ο Ατρόμητος. Δηλαδή στην Κρήτη μπορεί να κλαίνει με μαύρο δάκρυ. Και στο αεροπλάνο κάνα την αλέα, μα γλίτωσα την απόλυση. Δεν μ' άρεσε ο Ατρόμητος. Ο Όφη το βλέπω πιο έτοιμο.